Ακούγομαι, εντάξει. Παρακαλώ πολύ. Καλά, οι ερωτήσεις και οι αξιολογήσεις, αλλά μπορεί να γίνουν αργότερα. Ναι. Δεν ήταν ο κ. Σοκολάκης πρώτος, ήταν ο κ. Δημητριάδης. Τέλος πάντων, αυτό... Εντάξει, δεν, μην κολλάμε σε αυτό. Μπορώ να έχω τις διαφάνειες μου. Έχουν ανατραπεί. Ανατρέπονται συνέχεια, είναι δυναμική η εξέλιξη. Ο αγώνας για την κορυφή πάντοτε είναι το photo finish να δω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω το κλικ, ωραία, το έχω εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζουμε. Τρία πουλάκια κάθονται και είναι λυπημένα. Το ένα είναι άστοχο. Το άλλο είναι βρεγμένο. Το τρίτο κελαϊδάει πολύ, μα είναι βραχνιασμένο. Ποιες είναι οι διαγνώσεις σας? Τι πρόβλημα έχει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο πουλάκι? Κάποιο έχει αποφρακτικά συμπτώματα? Αυτό είναι πληματάκι του ημόπ, είναι, ή το έχεις πάρει από κάπου αλλού αυτό? Ήταν από το τέτοιο της ομοφωνίας. Αλλά ήταν original ή από κάπου το... Όχι, το παρήγαμε εμείς. Ερεθιστικά, και κάποιο, έχεις, κάποιο άλλο, το τρίτο έχει πρόβλημα στήσης. Το πρώτο έχει. Και η ερώτησή μου σε εσάς είναι πώς πιστεύετε ότι ποιος υποφέρει περισσότερο, ο άνδρας με καρκίνο του προστάτη ή ο άνδρας με υπερτροφία προστάτη, με λάτς, από εκεί. Καρκίνο προστάτη, πώς οι ασθενείς. Είναι μια ομάδα ασθενών, 100 ασθενείς που έχουν καρκίνο προστάτη και 100 ασθενείς που έχουν λάτς. Ποιοι πιστεύουν ότι με καρκίνο προστάτη υποφέρουν περισσότερο από αυτούς με λάτς? Υποφέρουν στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Όχι αυτός που πεθαίνει αύριο, κύριε μου, δεν θα είναι όρθιος εδώ. Λοιπόν, ποιοι πιστεύουν, ποια νόσο σε γέννη, για καρκίνο του προστάτη, για λάτς. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα αποτελέσματά σας που ήταν μισά-μισά συμφωνούν με αυτά πραγματικά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Η βαρύτητα είναι συμμετρική. Πιστεύετε ότι κάποιος με λάτς ενοχλεί και τη σύντροφό του? Ή γλιτώνει από εκείνη γιατί τον στέλνει και μετακομίζει και βρίσκει δικαιολογία? Αν είναι βαρύκοη, Δημητρή. Αν είναι βαρύκοη. Σημασία. Σωστά. Λοιπόν, και έχουμε όλα τα σκευάσματα τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα είπατε νωρίτερα. Σήμερα είπαμε, μου λέσαμε πολλά. Εγώ τα λέω τα φάρμακα flow matters και τα φάρμακα size matters. Λοιπόν, και ο συνδυασμός της βέβαια, έτσι. Τι συνταγογραφούμε? Δέστε εδώ πέρα μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Αλφα blockers. Και η Ελλάδα δέστε και σε όλες τις χώρες. Άρα μην νιώθετε ότι είναι κάτι το οποίο εμείς οι Έλληνες έχουμε. Προτεραιότητα είναι αντίστοιχα τα αποτελέσματα. Πόσο συχνά συνταγογραφούμε, εδώ τα πάμε πολύ καλά. Είμαστε πρωτοπόροι. Έτσι, είμαστε στις χώρες που σας συνταγογραφούν περισσότερο. Και ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ο Νότος που έχει τα πολλά οικονομικά προβλήματα σήμερα είναι αυτοί που συνταγογραφούν περισσότερο. Γι' αυτό έχει τα προβλήματα. Γι' αυτό έχει και τα προβλήματα, όπως λέει ο κύριος Λιβιζάνης. Έτσι. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια να την ξέρουμε. Και παρόλα αυτά, 7 στους 10 δεν λαμβάνουν θεραπεία.
Δεν θα αντιφάσεις. Αλλά εδώ πέρα όμως, γιατί αυτό σας εντυπωσιάζει. Είναι δικαιολογημένο. Πριν μιλούσαμε για την Ελλάδα, εδώ μιλούμε για την Αμερική. Α, σωστά. Και εδώ πέρα η γνωστή μελέτη που λέει ότι ένας στους τρεις μπορεί να διακόψει τη θεραπεία. Λοιπόν, τα debates ήδη έχουν γίνει αυτά, εγώ απλώς κάνω μία σύνεψη. Ένα άλλο θέμα είναι πότε χειρουργούμε και πώς χειρουργούμε. Ο καθένας χειρουργός διαλέγει τον τρόπο που εκείνος ξέρει καλύτερα. Θεωρώ ότι εδώ πέρα, και δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένας, αυτό που ξέρεις καλύτερα είναι η καλύτερη μέθοδος για τον ασθενή και για σένα. Και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ποιος αποφασίζει αν θα χειρουργηθείς ή θα μείνεις στα φάρμακα και τα λοιπά. Ο ασθενής ή ο γιατρός. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Και είναι η παράμετρος της στήσης. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η στήση πάει μαζί με τα συμπτώματα, της σούρησης. Υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά όταν τα πράγματα πάμε να τα μετρήσουμε με την ποιότητα της κλίσης, της στήσης, με το πόσο σκληρή είναι και ξέρουμε ότι όλοι επιζητούν το 4, μέχρι το 3 μπορεί να έχει επαφή, μετά μπορεί να έχει το 1 και 2 μια στήση που εσύ μόνο τη χαίρεσαι. Ξέρουμε ποιος είναι ο αλγόριθμος για τις συστημικές δυσλειτουργίες, έχει γίνει και updated πολύ σύντομα. Με μεγαλύτερη δουλειά την έχει κάνει ο Κώστας Χατζημουρατίδης από την Επιτροπή, και αυτό είναι και πρώτο όνομα, στα guidelines. Πρόσφατα βγήκανε και για πρώτη φορά τα guidelines πάνω σε κάμψεις, έτσι, να το ξέρετε, με την ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια κοινή παθοφυσιολογία. Έχουν περιγραφεί 4 μηχανισμοί, οι οποίοι υπάρχουν και στα προβλήματα στήσης και στα LATS. Νούμερο 1. Νούμερο 2, ότι αυτά που λέγαμε ότι είναι κακό για τη στήση, υπέρταση, αρτηριοσκλήρηση, σχαιμία και όλα αυτά, αυτά υπάρχουν δεδομένα ότι επηρεάζουν και τη λειτουργία του κατώτερου ουροπητικού. Και έρχεται η δεύτερη πρόκληση. Έρχεται ξαφνικά η κύριε στην Αμερική, το FDA, και ανακοινώνει ότι στις 6 Οκτωβρίου του 2011, FDA approves Cialis to treat benign prostatic hyperplasia. Και εκεί μπερδευτήκαμε λίγο. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και τις δύο καταστάσεις σωστά και μαζί, είναι το ερώτημα.